Δαβέτα, συγγραφέα, καθηγητή, οικαστικό. Καλησπέρα, Δημοσθένη. Χαιρετώ, χαιρετώ, Λάμπρο. Καλά, σε ψάχνω νωρίτερα, δεν πειράζει, θα πούμε τώρα και θα συνεχίσουμε. Να σου πω τι, ήθελα να σε ρωτήσω για το εξής, επειδή έχει εικόνα από το Παρίσι, πηγαίνει όρθιο συνέχεια, με την επιστολή των στρατηγών, τι γίνεται, τι κίνηση είναι αυτή. Εντάξει, μπορεί να είναι απόστρατη περισσότερη, αλλά δεν είναι μια κίνηση συνηθισμένη, έτσι. Όχι, είναι μια πολύ, πολύ βαθιά κίνηση, πολύ σοβαρή κίνηση, η οποία έχει να κάνει με την ίδια τη γαλλική κοινωνία. Και εξηγούμε για να είμαι πολύ συγκεκριμένο και γρήγορο. Αυτή τη στιγμή, από την εποχή του Ολάντ, νομίζω τα έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σου, από την εποχή του Ολάντ υπάρχει, η Γαλλία έχει χωριστεί στα δύο μέρη. Υπάρχει αυτό το κίνημα, το λεγόμενο της παγκοσμιοποίησης, το οποίο εκφράζει ο Ολάντ, ξεκίνησε από Σαρκοζή, Ολάντ, Μακρόν, μέχρι σήμερα, και υπάρχει το άλλο κίνημα, το οποίο είναι ενάντια στην παγκοσμιοποίηση και το οποίο θέλει να διατηρήσει τα εθνικά ιδεώδη, να διατηρήσει τις αξίες, την ιστορία και να έχει αυτό που ονομάζουμε πολιτιστική μνήμη της χώρας. Αυτό το πράγμα, λόγω της παγκοσμιοποίησης, το δεύτερο δηλαδή των εθνικών ιδεωδών και των λεγόμενων ανθρωπολογικών αξιών, βρίσκεται υποδιόμως στη Γαλλία. Η κατάσταση έχει γίνει απαράδεκτη. Παντού δε τα γεγονότα τα οποία γίνονται με βάση τους Ισλαμιστές έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Κάθε λίγο, εμείς ακούμε 10 στα 100. Συνέχεια γίνονται επεισόδια σε προσωπικό ή συσσωρικό επίπεδο από τους Ισλαμιστές εναντίον των Γάλλων ή εναντίον των συμβόλων της γαλλικής κοινωνίας. Συγγνώμη, αν έχεις κάνει σφύρι, βγάζω γιατί δεν σε ακούω καλά. Ναι, τώρα με ακούς. Κάπως καλύτερα, για πες. Ναι, θέλω να πω λοιπόν, με βάση αυτά τα περιστατικά, τα γεγονότα τα οποία γίνονται εναντίον των συμβόλων της γαλλικής δημοκρατίας, ο Μακρόν αναγκάστηκε να αλλάξει πολιτική και να περάσει αυτό το περίεργο και το ασυνήθιστο για αυτόν και για τις αρχές του με νομοσχέδιο πριν από 1,5 μήνα, 2, το οποίο είναι για τον σεπαρατισμ. Τι σημαίνει δηλαδή σεπαρατισμ στα γαλλικά, να το μεταφράσουμε, σημαίνει αυτός ο οποίος θέλει να διαχωρίσει, να φύγει. Την απόσχηση, ναι. Την απόσχηση, μπράβο. Κάτι το οποίο αυτό το πράγμα γενικά θα μπορούσε να το περάσει ένας πολύ συντηρητικός πολιτικός ή ακόμη και η Μαρίν Λεπέν. Αυτό πήγα να σου πω, ότι ο Μακρόν αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς κατέληξε. Η πολιτική του Μακρόν σε γενικές γραμμές μια χαρά είναι. Και πριν το νομοσχέδιο. Ναι, στην εξωτερική του πολιτική είναι άριστος. Στην εσωτερική του και ακόμη απέναντί του ένα μεγάλο κύμα δυσπιστίας και ως προς τα λεγόμενα οικονομικά μέτρα, δηλαδή τις τάξεις, την ασφάλεια, αλλά και ως προς αυτό το οποίο ονομάζουμε στήριξη βασικά της λεγόμενης ταυτότητας. Αν και έχει αλλάξει πολύ, είναι αρκετά γκολικός, υποχρεώθηκε να γίνει γκολικός σε πολλά θέματα, παρόλα τα αυτά, οι λεγόμενοι άνθρωποι της ταυτότητας τον βλέπουν ακόμη με δυσπιστία. Και το κόμμα του ΣΥΡΑΚ τον βλέπει με δυσπιστία και η ΛΕΠΕΝ τον βλέπει με δυσπιστία και οι σοσιαλιστές τον βλέπουν με δυσπιστία. Δηλαδή υπάρχει ένα ισχυρό μέτωπο εναντίον του και ο Μελανσόν τον βλέπει με δυσπιστία, διότι πιστεύουν ότι αυτά τα οποία κάνει δεν είναι οι πραγματικές του ιδέες και ότι είναι εν όψη εκλογών που έρχονται τον επόμενο χρόνο. Του χρόνου του Μάιο, ναι. Είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής και τακτικής που κάνει για να κοιτάξει να πείσει τους Γάλλους να ξαναπάρει ψήφους. Εσύ πιστεύεις ότι την πολιτική αυτή στο εσωτερικό, γιατί έχει βγάλει μια έντονη αντιισλαμική πολιτική και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και κατά της Τουρκίας κλπ. Πιστεύεις ότι δεν την ασπάζεται, αναγκάζεται να την κάνει. Την κάνει όμως έτσι. Την κάνει. Εμένα κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχει σημασία να την ασπάζεται. Το αποτέλεσμα είναι ότι την κάνει. Ναι, την κάνει. Και αυτό είναι υπέρ. Όμως, ακόμη στα λεγόμενα βασικά πόστα και στην εσωτερική πολιτική, αυτό που ονομάζουμε πολιτικά ορθών κυριαρχεί παντού. Υπάρχουν, ας πούμε, εντυπωσιακές αποφάσεις που έρχονται στην εσωτερική ζωή. Ναι, μεν αυτός διαφοροποιήθηκε στο Ισλάμ, μάλλον στον Ισλαμισμό, για να είμαστε πιο σωστοί, πιο συγκεκριμένοι, αλλά σε άλλα θέματα που αφορούν την λεγόμενα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα μεταξύ των φύλων κτλ., κτλ. Παραμένει με βάση το λεγόμενο πολιτικό ορθόν. Αυτό, μια μερίδα των λεγόμενων ταυτοτικών, τους κάνει να συνεχίζουν να είναι δύσπιστοι. Και επίσης, ο τρόπος που χειρίζεται το εμβόλιο είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στους Γάλλους. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια χώρα η οποία είναι 65 εκατομμύρια και έχουν κάνει εμβόλιο μόνο το 20%, τα 5 εκατομμύρια έχουν κάνει και τις δύο δόσεις, τα 18 εκατομμύρια, 19 έχουν κάνει τη μία δόση, αυτό για τη Γαλλία
το θεωρώ εγώ προσωπικά αλλά και οι ίδιοι ότι είναι λίγο. Η Γαλλία πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή στο 50% στα εμβόλια και στο 20%. Και το φοβερό είναι ότι ο κόσμος στην λεγόμενη στάση που τηρεί σε διάφορα θέματα το κάνει από πολιτική αντίδραση των Μακρόν. Την επιστολή των στρατηγών, πώς την υποδέχθηκε η γαλλική κοινή γνώμη, οι εφημερίδες τι έγραψαν, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο ερώτημα και θα σου πω γιατί. Απ' τη μία προς τα έξω βγαίνει μια αρνητικότητα λέγοντας ότι πράγματι δεν είναι σωστό στους στρατηγούς να επενδύουν σε θέματα δημοκρατίας, θεσμικά κτλ. Αυτό θα το πούνε όλοι γιατί έτσι πρέπει να πούν. Ναι, ναι. Τις εσωτερικές ζητήσεις και στους ψηφίους, όλοι θα πούν μήπως έχουν δίκιο σε κάποια θέματα. Εγώ ξέρω ότι δεν μας τα λόγια, μας τα λέει ο Θεός. Ναι, ναι. Όχι ότι τους ενδιαφέρει να γίνει πραξικόπημα, λίγο μεγάλη, ούτε καν το θέλουν. Όχι, αλλά καταλαβαίνω ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο της επιστολής. Μπορεί να διαφωνούν ναι, ή να αναγκάζουν να πούν ότι διαφωνούν γιατί τη γράψαν στρατιωτική, αλλά με το περιεχόμενο συμφωνούν από ό,τι καταλαβαίνω. Μα όταν υπάρχουν περιοχές, συγγνώμη Λάμπρο μου, όταν υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν μπορεί να πας, γιατί σου αγορεύουν οι Ισλαμιστές στο σχολείο, υπάρχει ένας καθηγητής φιλοσοφίας πριν από ένα μήνα, δεν μπορούσε να πας στην περιοχή του και πήγαινε στο σχολείο και ερχόταν συμπεριβόμενος από αστυνομικές δυνάμεις. Συγγνώμη, τι δημοκρατία είναι αυτή όταν στη χώρα σου δεν μπορείς να πας να διδάξεις φιλοσοφία? Γιατί στο μέρος αυτό οι Ισλαμιστές που ήταν η πλειοψηφία θεωρούν ότι η φιλοσοφία είναι κάτι το παρακτηριακό. Και τι δεν μπορούν να διδάσκουν φιλοσοφία στη μέρη εποχή. Κάνε μια χαρή, βάλε μια ανωτελεία, πάω σε σύντομο δελτίο και θα γυρίσω για να ολοκληρώσουμε. Μάνα, εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, μαζί μέχρι τις 10. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτηση με τον Δημοσθένη Αβέτα για να ολοκληρώσουμε. Έλεγες λοιπόν ότι πηγαίνει ο καθηγητής συνοδείας νομικών γιατί έχει γίνει Ισλαμικό Άββατο, και έτσι. Ναι, η πλειοψηφία είναι οι Ισλαμιστές. Και εκεί στα καφέ δεν μπορούν να μπουν οι γυναίκες. Κηρύττει μια μορφή σάρια εκεί πέρα. Εδώ πέρα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι φτάνουμε, έχουμε φτάσει σε μια μετοπική αντιπαράθεση δύο μοντέλων φιλοσοφικών και πολιτικών της ζωής. Το ένα μοντέλο είναι αυτό της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή μια ζωή όπου υπάρχουν τα ανοιχτά σύνορα, αλλά δεν μιλάμε για ανοιχτά σύνορα με την έννοια που τα εννοούμε εδώ. Δηλαδή σχεδόν τη κατάρρευση των σύνορων. Μιλάμε για την, όπως το εμπόρευμα μετακινείται, έτσι πρέπει να μετακινούνται τα πάντα. Αυτό είναι το ένα μοντέλο. Και τώρα έχουμε το άλλο μοντέλο, στο οποίο σου λέει θέλω την εθνική μου ταυτότητα και βέβαια θέλω και τη διεθνή επικοινωνία στην αγορά, στον πολιτισμό, σε οτιδήποτε άλλο. Αλλά θέλω να διατηρώ το δικαίωμα να έχω την πολιτισμική μου μνήμη και την ιστορία μου. Δεν θέλω να χάσω την ιστορία μου και τα σημεία αναφοράς της ταυτότητάς μου. Οπότε είμαστε στο σημείο στην οποία η σύγκρουση είναι ανελέητη. Ωραία, και αυτό βλέπουν και στον κορονοϊό. Στο εσωτερικό της Γαλλίας τώρα, πολιτικά, οι εκλογές είναι σε ένα χρόνο, εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Οι συσχετισμοί πώς είναι, δηλαδή ο Μακρόν σε σχέση με τη Λεπέν, ας πούμε, πώς είναι? Μικρή διαφορά. Για να μην σου πω ότι η Λεπέν είναι, καταρχήν μιλάμε για μπετόν αρμέ. Η Λεπέν έχει μείνει στο 25%-26%, είναι μπετόν αρμέ. Δεν έχει χάσει τίποτα. Μεγαλώνει αργά-αργά, αλλά δεν έχει χάσει ούτε ένα ποσοστό. Ο Μακρόν έχει χάσει αρκετά. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε τον Μακρόν να ψάχνει συμμαχίες. Η ενδεχόμενη συμμαχία είναι η πράσινη, η οποία όπως και στη Γερμανία είδαμε, η πράσινη είναι πρώτη στην πρόθεση ψήφου, ναι, όπως είδαμε προχθές. Mm-hmm. Αντίστοιχα, η πράσινη στη Γαλλία από τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές είναι πολύ ανεβασμένη, άρα μην εκπλαγούμε αν δούμε τους πράσινους στη Γαλλία πολύ ισχυρούς. Οπότε ο Μακρόν ψάχνει τέτοιες συμμαχίες για να φτιάξει πάλι ένα μέτωπο αντιλεπέν για να ξαναμείνει στην εξουσία, αν δεν αλλάξει κάτι. Η Λεπέν σε σχέση με την κίνηση των στρατηγών, τι είπε, αντέδρασε? Τους στήριξε αμέσως. Αμέσως. Ήταν η πρώτη που τους στήριξε, ούτε 5 λεπτά δεν πέρασαν και βγήκε ανοιχτά και τους στήριξε. Τα υπόλοιπα κόμματα πέραν του Μακρόν πώς αντέδρασαν? Τα υπόλοιπα κόμματα είπαν το εξής, ότι ας πούμε κάποιοι είπαν σωστά κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι στους στρατηγούς να πούν πώς θα λειτουργήσει η δημοκρατία. Mm-hmm. Το θέμα βέβαια είναι ότι ανάμεσα στους στρατηγούς είναι πολύ παρελθόντος απόστρατη, αλλά είναι και κάποια ενεργεία. Τους οποίους ευγενικά ο Μακρόν είπε το εξής: νομίζω ότι θα πρέπει να μην παραμείνει πια στο στράτευμα. Αυτό το νομίζω κτλ. Που σε άλλες περιπτώσεις θα έλεγε εκτός στράτευματος. Με άμεση απόφαση. Ίσως και ο ίδιος να έχει λίγο εκπλαγεί και να διερευνά το αν υπάρχουν πολλές ισχυρές συμμαχίες στις οπειλές,
mm-hmm. πίσω από αυτούς που βρίσκονται εν ενεργεία. Ναι, είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε κανείς. Ότι είναι μόνοι τους ή είναι και άλλοι πίσω. Και από ό,τι είδα, από ό,τι διάβαζα, οι υπογραφές αυξήθηκαν. Ξεπέρασαν τις 20.000 από στρατιωτικούς. Ναι. Πολύ μεγάλο νούμερο, έτσι. Και αυξάνονται κι άλλο. Και αυξάνονται κι άλλο. Μα δεν μπορεί να ζεις με ένα διαρκή φόβο ότι ένας τρελός θα σε πιάσει και θα σε σφάξει. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και η αστυνομία δεν μπορεί να προβλέπει στο μυαλό του άλλου πώς να τον πιάσει η τρέλα του η Ισλαμική για να σου επιτεθεί και να σε καθαρίσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον η Γαλλία. Γιατί, αυτά, γιατί όταν αυτά συμβαίνουν, το οποίο έχει παράδοση στην δημοκρατία και η οποία είναι αυτή από την οποία καθαρίζονται πολλές φορές οι ευρωπαϊκές εξελίξεις σε πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο, έχει σημασία. Βέβαια. Μεγάλη σημασία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι η χώρα, η Γαλλία είναι η χώρα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του διαφωτισμού. Είναι η χώρα που έβαλε τις βάσεις της νέας αστικής τάξης. Έβαλε την κυριαρχία των θεσμών, των δημοκρατικών θεσμών, τη διάκριση των εξουσιών. Η Γαλλία τα έβαλε αυτά. Για να δούμε. Δημοσθένη, ευχαριστούμε. Τα λέμε και συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Βέβαια, και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια. Δημοσθένη,